Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανθρωποβόρος και αυτός ο πόλεμος, αλλά ο εφιάλτης που δεν θα φύγει γρήγορα είναι η τεράστια πετρελαιοκοιλίδα που μαυρίζει το παρόν και το μέλλον όχι μόνο του κόλπου αλλά και της Μεσογείου. Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι τα βομβαρδιστικά της έπληξαν τις βαλβίδες των πετρελαιοπηγών στο Κουβέιτ, που είχαν μείνει ανοιχτές από τους Ιρακινούς, κατά την εκδοχή των συμμάχων τουλάχιστον, για να σταματήσει η διαρροή των χιλιάδων και χιλιάδων τόνων αργού πετρελαίου στη θάλασσα. Οι Αμερικανοί λένε, και συγκεκριμένα ο στρατηγός Σβάρτσκοπφ είπε απόψε, ότι ο βομβαρδισμός των βαλβίδων ήταν το αναγκαίο κόστος για να σταματήσει η επέκταση της φοβερής πετρελαιοκοιλίδας. Βιβλική είναι η καταστροφή που προκαλεί στον Περσικό κόλπο η τεράστια αυτή πετρελαιοκοιλίδα. Οι συνέπειες για τους κατοίκους της περιοχής είναι καθοριστικές για μια μεγάλη χρονική περίοδο. Πρώτες απαντήσεις σε αυτό το θέμα έδωσε στο Μάριο Βιρβίλη ο ειδικός σε θέματα οικολογίας, κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Από έναν πρόχειρο υπολογισμό, εάν αληθεύουν τα περί διαστάσεων αυτής της κοιλίδας, τότε πρέπει να μιλάμε ότι 5 περίπου εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο έχουν χυθεί αυτή τη στιγμή στη θάλασσα. Πράγμα το οποίο ισοδυναμεί με 10 έως 12 πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα τάγκερ. Τέτοιο δυστύχημα δεν έχει συμβεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Αν φυσήξει δηλαδή μια θαλασσοταραχή, ένας ισχυρός αέρας και προκύψει μια θαλασσοταραχή, τότε αναμένεται η διασπορά αυτής της ποσότητας σε όλο τον Περσικό κόλπο, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τα παραλιά του καταρχήν και δευτερευόμενο για το βυθό του. Για το μέχρι πού μπορεί να φτάσει η οικολογική καταστροφή από τις εκρήξεις πετρελαιοπηγών, ο κ. Παπαϊάννου μας είπε. Δεν είναι λοιπόν καθόλου υπερβολή να πούμε ότι οι άνθρωποι στις περιοχές αυτές, και κυρίως δηλαδή στο Κουβέιτ, κινδυνεύουν να καούν σαν τα ποντίκια. Θα σκοτεινιάσει ο ουρανός, θα υπάρξει μια ατέλειωτη νύχτα πολλών ημερών, με αποτέλεσμα να πέσει η θερμοκρασία και να ξεσπάσουν θυελώδεις, έστω πολύ δυνατοί άνεμοι, και η περιοχή θα υποφέρει από τις τρομερές θερμοκρασίες των πυρκαγιών και από το μεγάλο ψύχος της παρατεταμένης νύχτας. Η Μεσόγειος προφανώς θα υποστεί στο βαθμό που οι άνεμοι θα φυσήξουν προς τη Μεσόγειο. Δραματική η κατάσταση στη Βαγδάτη μετά τους βομβαρδισμούς μετέδωσε απόψε ο μοναδικός απεσταλμένος του CNN που έχει απομείνει στην πρωτεύουσα του Ιράκ, ο Πίτερ Αρνέτ. 20 νοσοκομεία της Βαγδάτης νοσηλεύουν τραυματίες από τους βομβαρδισμούς και έχουν ελλείψεις σε αίμα, σε αντιβιωτικά και γενικότερα σε νοσηλευτικό υλικό. Όμως το Mega Channel έχει και τις δικές του πηγές και εικόνες για το τι συμβαίνει στη Βαγδάτη. Ο απεσταλμένος μας στα σύνορα Ιορδανίας και Ιράκ, ο Γιώργος Γεωργιάδης, μίλησε με πρόσφυγες που μόλις είχαν μπει στην Ιορδανία από το Ιράκ και με Άραβες από την Ιεμένη που έζησαν τους βομβαρδισμούς. Βρισκόμαστε στο στρατόπεδο Άνταλους του Αμάν, από όπου σήμερα πήγαν 500 άτομα για το Σουδάν μέσω της Άκαμπα. Τη θέση τους πήραν 350 πρόσφυγες από την Ιεμένη, που εδώ περιμένουν ότι θα βγάλουν σχεδόν ολόκληρο το χειμώνα. Παγωμένο Αμάν είναι ότι πιο φιλόξενο μπορούν αυτή τη στιγμή να βρουν οι ξένοι εργάτες που φεύγουν κατά κύματα από το Ιράκ. Οι τελευταίοι πρόσφυγες έφτασαν πριν από 3 ημέρες όταν το Ιράκ έκλεισε τα σύνορά του. Και τα έκλεισε πιστεύοντας ότι ανάμεσα στους χιλιάδες πρόσφυγες που περιμένουν να φύγουν κρύβονται Αμερικανοί πιλότοι που τα αεροπλάνα τους καταρρίφθηκαν σε αερομαχίες. Οι καταβλισμοί ετοιμάζονται να δεχθούν πρόσφυγες από το Ροεσίτ που βρίσκεται στα σύνορα με το Ιράκ. Τα όσα είδαν πριν από λίγες ημέρες στους βομβαρδισμούς του Ιράκ μεταφέρουν τώρα στην κάμερα του Mega Channel εργάτες από την Ιεμένη. Η Βαγδάτη βομβαρδίστηκε ανηλαίητα. Οι Αμερικανοί δεν χτύπησαν στρατιωτικούς τόπους. Χτύπησαν όπου έβρισκαν. Χτύπησαν σπίτια, σχολεία, εργοστάσια και έτσι σκοτώθηκαν γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι. Έχω δει με τα μάτια μου εργοστάσια γάλακτος να καταστρέφονται και 2 Σουδανέζες εργάτριες να σκοτώνονται. Ένας γέρος δεν πρόλαβε να βγει από τα μάξη του όταν το χτύπησε η βόμβα. Όμως οι Ιρακινοί, όσο περισσότερο τους χτυπούν, τόσο περισσότερο πεισμόνουν. Ήρθα προχθές και δεν ξέρω πότε θα πάω στην Ιεμένη. Αισθάνομαι μεγάλο πόνο για αυτό που έγινε σε μια αραβική πόλη όπως η Βαγδάτη. Οι βόμβες δεν χτυπούσαν στρατιωτικούς στόχους, αλλά όπου βρούνε. Είδα γυναίκες και παιδιά να πεθαίνουν μπροστά μου. Σκοπός της Αμερικής δεν είναι να απελευθερώσει το Κουβέιτ, αλλά να καταστρέψει το Ιράκ και τους Ιρακινούς. Στα σύνορα της Ιορδανίας με το Ιράκ, οι φωτογραφίες του βασιλιά Χουσέιν και του Σαντάμ Χουσέιν δείχνουν το πώς νιώθει ο λαός για το Ιράκ. Η Ιορδανία, αυτό είναι το τελευταίο σημείο στο οποίο μπορούν να πλησιάσουν δημοσιογράφοι πριν από το Ιράκ. Γιώργος Γεωργιάδης για το Mega Channel. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, όπως είδαμε, είναι στα σύνορα του Ιράκ με την Ιορδανία. Και στο βίντεο που μας έστειλε, απεικονίζονται τα Ιρακινά και Ιορδανικά βιτία που, σπάζοντας το εμπάργκο του ΟΗΕ, τροφοδοτούν με καύσιμα το Ιράκ.
Λίγες ώρες μετά την ανταπόκριση του απεσταλμένου μας, οι σύμμαχοι άρχισαν να βομβαρδίζουν την εθνική οδό Ιράκ και Ορδανίας στα σύνορα με στόχους στα βιτιοφόρα. Στην περιοχή Αλ-Ρούτμπα, τρεις Ιορδανοί που επέβαιναν σε βιτιοφόρα τραυματίστηκαν. Ας δούμε όμως τη δημοσιογραφική αυτοψία για αυτό το σπάσιμο του εμπάργκο στο ρεπορτάζ του Γιώργου Γεωργιάδη. Το μεγάλο πρόβλημα του Ιράκ αυτή τη στιγμή είναι η βενζίνη. Χιλιάδες τόνοι βενζίνης περνάνε καθημερινά στο Ιράκ από τα κλειστά υποτίθεται σύνορα Ιορδανίας-Ιράκ, δημιουργώντας ερωτηματικά για το αν προορίζονται, όπως επίσημα υποστηρίζουν οι αρχές, για τους αποκλεισμένους στην νεκρή ζώνη μεταξύ των δύο συνοριακών σταθμών πρόσφυγες. Κατά την επίσκεψή μας στα σύνορα συναντήσαμε τεράστιες ουρές βιτιοφόρων, Ιορδανικών και Ιρακινών, που πέρναγαν στην Ιορδανία. Εδώ, όπως μας είπαν, θα ανεφοδιαστούν και θα επιτρέψουν στο Ιράκ. Τα βιτιοφόρα αυτά, αφού περάσουν τα σύνορα, διασχίζουν την έρημο και φορτώνουν βενζίνη από διάφορα σημεία ανεφοδιασμού. Σε πολλά χωριά και κομοπόλεις της Ιορδανίας υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες τέτοια βιτιοφόρα. Οι Ιορδανικοί Jordan Times έγραψαν σήμερα ότι η βενζίνη αποτελεί μέρος της βοήθειας που στέλνει ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός για τους πρόσφυγες. Οι αρχές αναφέρουν ότι περίπου 3.000 άτομα είναι αποκλεισμένα στη νεκρή ζώνη. Το Ιράκ τους ζητάει να επιστρέψουν στη Βαγδάτη προκειμένου να πάρουν βίζες εξόδου από τη χώρα, αλλά κανείς βέβαια δεν γυρίζει πίσω. Γιώργος Γεωργιάδης από την παγωμένη έρημο της Ιορδανίας για το Mega Channel. Στο Ισραήλ η κυβέρνηση αποφάσισε να μείνει πιστή στη μέχρι τώρα τακτική της και να μην απαντήσει στις προκλήσεις του Σαντάμ Χουσέιν. Παρότι υπάρχει κίνδυνος Ιρακινής επίθεσης με χημικά, η ζωή αρχίζει να επανακτά τον κανονικό της ρυθμό. Ακόμα δυσκολότερα όμως είναι τα πράγματα για αυτούς που αντικρίζουν τον κόσμο για πρώτη φορά. Τα μεευτήρια του Ισραήλ ανακοινώνουν ότι ο αριθμός των πρόωρων γεννήσεων έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου και τις Ιρακινές επιθέσεις κατά του Τελ Αβίβ. Η ψυχολογική πίεση που είναι αποτέλεσμα της έντασης και του φόβου, συναισθήματα συνηθισμένα σε εμπόλεμες καταστάσεις, οδηγούν νωρίτερα τις μέλουσες μητέρες στο μεευτήριο. Τραυματικές όμως δεν είναι μόνο οι εμπειρίες για τις μητέρες, που είναι αναγκασμένες κατά τη διάρκεια του τοκετού να φορούν μάσκες αερίων, αλλά και για τα βρέφη, αφού το πρώτο που αντικρίζουν μόλις ανοίξουν τα μάτια τους είναι, αντί για χαρούμενα πρόσωπα, τις μάσκες αερίων που φορούν η μητέρα, οι νοσοκόμες και οι γιατροί. Και όταν πια έρθουν στον κόσμο, αντί να νιώσουν τη ζεστή αγκαλιά της μητέρας τους, τοποθετούνται σε ειδικές θερμοκοιτίδες που τα προστατεύουν από ενδεχόμενη επίθεση με χημικά αέρια. 39 Ιρακινά μαχητικά αεροσκάφη έχουν καταφύγει στο Ιράν. Τον εντυπωσιακό αυτό αριθμό ανακοίνωσε ο διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, στρατηγός Νόρμαν Σβάρτσκοφ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Ο στρατηγός Σβάρτσκοφ ανακοίνωσε ότι από την αρχή του πολέμου Ιρακινά αεροσκάφη έχουν αρχίσει να καταφεύγουν στο Ιράν και ότι ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς. Και οι εκτιμήσεις του συμμαχικού στρατηγίου στο Ριάντ είναι ότι πρόκειται για 39 Ιρακινά αεροσκάφη. Ο στρατηγός Σβάρτσκοφ είπε ότι μόνο μέσα στις τελευταίες 24 ώρες 23 Ιρακινά αεροσκάφη έχουν προσγειωθεί στο Ιράν, τα περισσότερα των οποίων είναι μαχητικά. Στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο στρατηγός Σβάρτσκοφ είπε ότι χθες αεροσκάφη F-15 κατέριψαν 4 Ιρακινά MiG-23 νότιο-δυτικά της Βαγδάτης και ότι δεν υπήρχαν απώλειες αμερικανικών αεροσκαφών. Οι κάτοικοι του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας εξακολουθούν να ζουν με το φόβο των πυράβλων Σκουντ και μάλιστα τώρα, μετά τις απειλές του Σαντάμ, φοβούνται ότι ίσως ο επόμενος πύραυλος δεν θα φέρει συμβατική γόμωση. Και έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους στους αντιβαλιστικούς πυράβλους Patriot, που τους αποκαλούν ήρωες του πολέμου. Οι Patriot θεωρούνται οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του πολέμου των πυράβλων. Κατασκευάζονται στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα εργοστάσιο που απασχολεί 750 άτομα. Πριν από τη σύραξη στον Περσικό, οι πύραυλοι Patriot δεν είχαν δοκιμαστεί ποτέ στο πεδίο των μαχών. Τώρα το εργοστάσιο Παρασκευή στη Φλόριντα δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο ρυθμό παραγωγής που έχει ήδη διπλασιαστεί. Με πυράβλους Patriot εφοδιάζονται η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η Τουρκία, επειδή έχουν αποδειχθεί το μοναδικό αντίδοτο για τους πυράβλους Scud. Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο που τους κατασκευάζουν διαφημίζουν τις δυνατότητες των πυράβλων Patriot, φορώντας πάντα στη δουλειά τους μπλουζάκια που έχει κατασκευάσει η εταιρεία με την επιγραφή εξολοθρευτής στο Scud. Τον τρόμο των χημικών όπλων επισύει, όπως είδαμε και ακούσαμε, ο Σαντάμ πάνω από τον Περσικό κόλπο και το Ισραήλ. Οι σύμμαχοι δεν έχουν ακόμα γευτεί τη γιγαντία δύναμη του Ιράκ, που δεν είναι μόνο τα συμβατικά όπλα. Αυτή η προειδοποίηση, που ερμηνεύεται σαν ανοιχτή απειλή για προσφυγή στα χημικά και βιολογικά όπλα, εντείνει τώρα το φόβο στις χώρες που δέχονται όλες αυτές τις μέρες επιθέσεις με πυράβλους Σκουντ.
Ο Σαντάμ Χουσέιν συναντήθηκε με το Επαναστατικό Συμβούλιο του Ιράκ χθες και απείλησε ότι το Ιράκ δεν έχει ακόμα αρχίσει τις επώδυνες επιθέσεις που θα καταστρέψουν τις δυνάμεις των απίστων και όλους τους σκοτεινούς σκοπούς τους. Μετά την προειδοποίηση αυτή, η απειλή του χημικού και βιολογικού οπλοστασίου του Σαντάμ γίνεται ορατή και οι σύμμαχοι παραδέχονται ότι δεν έχουν καταστρέψει ακόμα ολόκληρο το χημικό του οπλοστάσιο. Ο Σαντάμ και το ραδιόφωνο της Βαγδάτης χαρακτήρισαν απευθεία εγκλήματα των συμμαχικών δυνάμεων, τους βομβαρδισμούς της Βαγδάτης και άλλων Ιρακινών πόλεων. Η Ιρακινή τηλεόραση έδειξε νέες εικόνες με τραυματίες και καταστραμμένα σπίτια. Έδειξε γυναίκες να κλαίνε πάνω στα ερείπια και παιδιά θύματα των βομβαρδισμών. Και οι Ιρακινές αρχές οδήγησαν τους λίγους δυτικούς δημοσιογράφους που έχουν παραμείνει στη Βαγδάτη να δουν ένα βομβαρδισμένο νοσοκομείο στο χωριό Χίλα, νότια της Βαγδάτης. Το νοσοκομείο έχει καταστραφεί τελείως και δύσκολα μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τα κρεβάτια και τα φάρμακα μέσα στα ερείπια. Από σήμερα Δευτέρα αρχίζουν τα ραντεβού κορυφής του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά στην Ουάσιγκτον, όπου έφτασε απόψε. Ο συνεργάτης μας όμως Στάθης Ευσταθιάδης από την Ουάσιγκτον έχει πληροφορίες για το κλίμα που επικρατεί στους ηθήνοντες κύκλους της Αμερικανικής κυβερνήσεως σχετικά με το βασικό στόχο της αποστολής Σαμαρά, τη διατήρηση δηλαδή της αναλογίας 7:10 στη βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν πρέπει να περιμένει πολλά πράγματα η κυβέρνηση από την τετραήμερη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών κ. Σαμαρά στην Ουάσιγκτον και τις συνομιλίες που θα έχει με τον πρόεδρο Μπους, τους υπουργούς Μπέικερ και Τσένι, τον προεδρικό σύμβουλο σε θέματα ασφαλείας Κόουκροφτ και στελέχη επιτροπών στο Κογκρέσο. Αν στόχος της επισκέψεως του κ. Σαμαρά είναι η διατήρηση της αναλογίας 7:10 στη βοήθεια προς Ελλάδα και Τουρκία, η ελληνική παρέμβαση δεν θα έχει επιτυχία σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της Αμερικανικής κυβερνήσεως για το 1992, οι οποίες θα ανακοινωθούν στις 4 Φεβρουαρίου. Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει, γιατί ουδέποτε τα τελευταία 10 χρόνια προτάσεις της κυβερνήσεως για βοήθεια στην Ελλάδα και Τουρκία ήταν στη βάση του 7:10. Ήταν το Κογκρέσο το οποίο ανέτρεπε τα κονδύλια και καθόριζε το ύψος της βοηθείας να είναι σε αυτήν την αναλογία. Πολύ πριν αρχίσει ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, 430 ελληνιστές από όλο τον κόσμο ξεκίνησαν το γύρο του κόσμου με το πλοίο Ωκεανός, ζητώντας από τις κυβερνήσεις αγώνα για την ειρήνη. Χθες το πρωί το πλοίο της ειρήνης κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά. Στην προβλήτα τους περίμενε ο Γιάννης Πολίτης. Το γύρο του κόσμου σε 84 ημέρες έκαναν 430 ειρηνιστές, κυρίως Ιάπωνες, που ξεκίνησαν με το κουραζερό πλοίο Ωκεανός στις 2 Νοεμβρίου από τον Πειραιά, για να μεταφέρουν σε 24 χώρες την Ολυμπιακή Φλόγα, σύμβολο πανανθρώπινης φιλίας και ειρήνης. Ανάμεσά τους ήταν και ένας Έλληνας, ο Δημήτρης Κουτσολιάπος. Η φωνή της ειρήνης πρέπει να ακουστεί πιο δυνατά από όλο τον κόσμο και να καλύψει τις κραυγές του πολέμου. Στο λιμάνι του Πειραιά τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Λογοθέτης, ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης κ. Ευάγγελος Μαχαίρας, ενώ ο ηθοποιός ειρηνοδρόμος Βαγγέλης Καζάν παρέλαβε την Ολυμπιακή Φλόγα για να την μεταφέρει στην εστία της. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλο ένα τραυματίστηκε σοβαρά σε πλαγιομετωπική σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Το δυστύχημα έγινε στις 4:30 το απόγευμα στη γέφυρα της Βαριμπόμπης. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Αβγερόπουλου. Η ώρα πλησίαζε 4:30 το απόγευμα όταν το Fiat που οδηγούσε ο Κωνσταντίνος Μπούρας 26 χρονών τρέχοντας με ηλικιώδη ταχύτητα έστριψε από την εθνική οδό για να ανέβει στη γέφυρα της Βαριμπόμπης. Την ώρα εκείνη ένα φορτηγό διέσχιζε κάθετα τη γέφυρα στην οδό Τατοίου και έφραξε τον δρόμο στο κόκκινο Fiat. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Το γιοταχή αυτοκίνητο ακινείται με υπερηλιγιώδη ταχύτητα. Κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα για κάποια αιτία η οποία ερευνάται και συνεκρούστη με το φορτηγό. Νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμια ο οδηγός του Fiat και άλλοι δύο συνεπιβαίνοντες, ο Νικόλαος Λέκας 27 χρονών και ο Διονύσιος Μπρετσίμας 25 ετών, ενώ νοσηλεύεται στο κάτι σοβαρά τραυματισμένος ο Δημοσθένης Σταμούλης 31 χρονών. Τα γκολ έπεφταν σαν του σκουτ στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Ολυμπιακός Ξάνθη 8-1, Παναθηναϊκός Πανιώνιος 6-1, σύνολο και στα 9 μάτς 39 γκολ, ρεκόρ στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ας τα απολαύσουμε όμως όλα τώρα όπως τα κατέγραψαν οι κάμερες του Mega Channel σε περιγραφή του Τέλη Τσιπιανίτη.